Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν το μεσημέρι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 54χρονο πατέρα και ο 21 ετών γιο του, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό στανό για το απόγευμα τη περασμένη Κυριακή με θύμα ένα 23χρονο συγγενή του. Κατά την πολύ απολογία του, ο γιο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι αυτό πυροβόλησε τον εξάδελφό του, ευρισκόμενο σε άμυνα, προκαλώντα του διαμπερέ τραύμα στο θώρακα, στο οποίο και υπέκυψε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Φαίνεται ξεκάθαρα από τα στοιχεία τη δικογραφία ότι υπάρχει ένας πυροβολισμός προς την πλευρά του θύματος από τον νερό. Αυτός ήταν και ο πυροβολισμός που επέφερε το αποτέλεσμα. Πολύ Ο, ο μικρός αναγκάστηκε να πυροβολήσει όταν βρέθηκε σε θέση άμυνας, δηλαδή βρέθηκε σε μια ανέτια θέση, σε μια ανυπέτεια θέση επίθεσης, ισχυρής ένοπλης επίθεσης, με ισχυρή δύναμη πυρός, από πολλά όπλα από την πλευρά της οικογένειας που έχει και θρηνή και το νεκρό. Με βάση το υπόμνημα που κατέθεσαν αλλά και από την εξέτασή τους προκύπτει ότι του μοιραίου πυροβολισμού από το Καλάσνικοφ που χρησιμοποίησε ο γιος είχε προηγηθεί μάχη. Ο ίδιο και ο πατέρα του Φερέτε να δέχτηκαν καταιγισμό πυρών από το θύμα και τα δύο αδέλφια του εξαιτία των κτηματικών διαφορών που είχαν. Εκ των καλήκων όλων οι οποίοι έχουν εναποτεθεί στο χώρο του συμβάντο, τέσσερι ανήκουν στο Καλάζικοφ. Ένα κάλικα και σπέβδουμε πριν τα ευρήματα, και αυτό είναι όσοι καταλαβαίνουν από αυτό, αντιλαμβάνεται το πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο λέει η περάσπιση. Ένα κάλικα εξ αυτών ανήκει στον πιστολή, γιατί ένα πυροβολισμό ε, από την πλευρά του, ε, του πατέρα. Οι υπόλοιποι δε, 11 κάλικες, ανήκουν στην άλλη πλευρά. Εκ των οποίων 11 βεβαίω, θα πρέπει να σας πούμε το σοβαρότερο απ' όλα, τέσσερι τουλάχιστον εξ αυτών, προέρχονται από 45, 45. Όταν δέχεσαι έναν πυροβολισμό από το καλάζικο διαμπερί, Διαμπερές και φεύγεις και περπατάς τραυματισμένος κάποια μέτρα που έχει αποτυπωθεί ο τραυματισμός είναι αυτονόητο. Οι όλοι το αντιλαμβάνονται ότι προηγουμένω έχει παίξει, γιατί μετά δεν μπορεί να παίξει. Όπω προκύπτει από τη δικογραφία, ο άτυχο κτηνοτρόφο είχε χρησιμοποιήσει ένα 45 από το οποίο έχει βληθεί σε τέσσερα σημεία το αγροτικό των κατηγορουμένων. Ωστόσο, το όπλο αυτό δεν βρίσκεται στα χέρια τη αστυνομία. Καλό και την άλλη πλευρά τουλάχιστον να παραδώσει αυτό που ήδη έχει ομολογήσει. Δηλαδή, το 45 ρημπιστολή ούτω ή άλλω το έχει ομολογήσει ότι το χειρίστηκε. Οπότε, καλό θα είναι να διευκολύνει το έργο τη αστυνομία. Πιστεύω ότι το σύνολο των όπλων που έχουν χρησιμοποιηθεί στον κρίσιμο χρόνο είναι τουλάχιστον τέσσερα. Κατά την άποψη των ε, κατηγορουμένων είναι πέντε. Εγώ λέγω ότι είναι τουλάχιστον τέσσερα, που σημαίνει δύο είναι, χρεώνονται στους κατηγορούμενους, Δύο τουλάχιστον είναι από την απέναντι πλευρά. Οι κατηγορούμενοι λένε ότι είναι τρία από την απέναντι πλευρά. Πληροφορίε αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο πατέρα και γιου έχει βληθεί στην πόρτα του συνοδηγού με φορά από μέσα προ τα έξω, στο πίσω δεξί φανάρι, στο κολονάκι του συνοδηγού και πίσω αριστερά στον προφυλακτήρα. Μάλιστα, οι συνήγοροι κατέθεσαν έτοιμα στον ανακριτή για περαιτέρω εξέταση του οχήματο. Σε ό,τι αφορά τέλο τι κατηγορίε που αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρε, είναι για τα τελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού και απόπειρα ανθρωποκτονία από κοινού.